Πάμε λοιπόν στον κύριο Γεωργαντή, γιατί η χαρά Αναστασάκη μου έχει μεταφέρει, κύριε Γεωργαντή, ότι δεν είναι καθόλου έτσι τα πράγματα. Ότι προκλήθηκαν ουσιαστικά και προκαλούνταν από το συγκεκριμένο κύριο όλο το προηγούμενο διάστημα. Πράγματι, θα σας πω τι ακριβώς συμβαίνει και κυρίως θέλω να δώσω βάση στην προηγούμενη εκπομπή που είχατε αναδείξει το βίντεο και όλους τους σχολιασμούς, γιατί χάρη σε αυτή τη δική σας εκπομπή, δεν είναι εκπομπή σχολείου, μπορούμε να έχουμε στοιχεία που επιβεβαιώνουν τους ισχυρισμούς μας. Ενώ δηλαδή το θύμα, ας πούμε, εμφανίστηκε μόνος μαζί με τον δικηγόρο του να αναλύει περιστατικά σε ένα βίντεο χωρίς να πιεστεί, αλλά του κάνατε κέρυες ερωτήσεις, έπεσε στις εξής αντιφάσεις. Ανέφερε λοιπόν αρχικά ότι πήγε έφτασε με τη σύζυγό του, κουκούλωσε το αυτοκίνητο και πήγε προς το σπίτι του. Στο τέλος, όταν τον πιέζεται κάπου και όχι πολύ, αναφέρει ότι μετά την επίθεση πήρε ένα τσεκούρι από το αυτοκίνητό του. Πώς ήταν δυνατόν να έχει πάρει, αφήστε με λίγο να προχωρήσω προκύπτω από το βίντεό σας. Πώς είναι δυνατόν, αφού έχει κουκουλωθεί το αυτοκίνητο, να έχει πάρει τσεκούρι. Πέφτει λοιπόν σε αυτή την αντίφαση και πού μας βοηθάει εμάς. Εμείς αμέσως μετά τη σύλληψη καταθέσαμε μήνυση και σύντομα θα σας πω τι είναι αυτά που γράφει, που λέμε την αλήθεια, η οποία ήταν η εξής. Ας το πούμε το φερόμενο θύμα της επίθεσης, για διάστημα μεγάλο απειλούσε τον γείτονά του, αυτόν που είναι μαζί στο σπίτι, ότι θα τον σκοτώσει. Στη μήνυση αναφέρουμε τις τηλεφωνικές κλήσεις που δέχτηκε ένας από τους κατηγορούμενους, όπου αναφέρει στην κλήση ότι θα τον σκοτώσω και θα τον πυροβολήσω μάλιστα και σε συγκεκριμένο σημείο του σώματος. Έχει προηγηθεί λοιπόν, πριν από το συμβάν που βλέπετε, έχουν προηγηθεί τρεις επιθέσεις στην οικογένεια αυτή που βλέπετε να εμπλέκεται με τα στυλιάρια. Έχουν προηγηθεί επιθέσεις, έχει χτυπήσει άτομα της οικογένειας, έχουν γίνει επανειλημμένα τηλέφωνα προκειμένου να μπορέσουν να τον καθησυχάσουν, δεν καθησυχάζει και σε ένα τελευταίο τηλέφωνο λέει ότι όταν γυρίσω εγώ, έχω εδώ όλα αυτά που σας λέω, δεν είναι όλοι ισχυρισμοί, έχω καταθέσει μήνυση με τους αριθμούς στην εισαγγελία. Έρχεται λοιπόν στο τελευταίο τηλέφωνο και λέει ότι σήμερα εγώ θα πάω έξω από το σπίτι του αδερφού σου και θα τον σκοτώσω. Έχουμε λοιπόν έναν αδερφό, είναι γείτονες, έχουμε έναν αδερφό μέσα στο σπίτι και καλεί τους πάντες, γι' αυτό βλέπετε να έχουν έρθει τόσα άτομα, και φωνάζει βοήθεια, θα με σκοτώσει. Έχει πει τηλεφωνικά ότι έχει όπλο και στα χέρια του έχει, λίγο τελειώνω τώρα, ναι. Μην με διακόψετε, αυτό μόνο. Στα χέρια του έχει τσεκούρι. Και εκτός από αυτόν έχει και κάποιον Άλεξ μαζί του, ο οποίος είναι εναντίον του οποίου έχουμε καταθέσει επίσης μήνυση που προκάλεσε αυτά και έχουμε δύο ανθρώπους έξω από ένα σπίτι με τσεκούρι και έχει προηγηθεί απειλή ότι πρόκειται να σκοτώσει τον ένοικο του σπιτιού. Εκείνος λοιπόν καλεί τους πάντες και οι πάντες, παρά το γεγονός ότι κάποιος κρατάει τσεκούρι και υπάρχει απειλή ότι υπάρχει όπλο, αρπάζουν μαζί τι πράγμα, εργαλεία της δουλειάς τους, αυτά είναι στυλιάρια από τις τσάπες, και πηγαίνουν να αμυνθούν. Σκεφτείτε τώρα, ένας με τσεκούρι, η Σαντορίνη, πέρα από το χαμομήλι δεν έχει ψηλότερα δέντρα, τσεκούρι δεν χρειάζεται κανένα στη δουλειά του Σαντορίνη. Το τσεκούρι είναι όπλο για να σκοτώσεις. Και έχουμε, εμφανίζεται στο βίντεό σας στην αρχή, γιατί εγώ δεν το είχα αυτό το βίντεο, να την ώρα που τον χτυπάει με το στυλιάρι να φεύγει από τα χέρια του άλλου το τσεκούρι. Ποιος λοιπόν έχει κάνει απόπειρα ανθρωποκτονίας? Ένας είχε τσεκούρι. Αυτό. Τελειώνω. Ο ένας είχε τσεκούρι. Μόνο αυτό. Ο ένας, για να ολοκληρώσω τον ισχυρισμό. Ναι. Ο ένας είχε τσεκούρι και οι άλλοι πήγαν με στυλιάρια προκειμένου να αποτρέψουν την επίθεση που δέχονται. Ένα πράγμα υπάρχει όμως που είναι πολύ σοβαρό, παρακαλώ, κύριε Μαλμπάντη, και θέλω να το. Κύριε απόπειρα... Γεωργαντή, να το πω. Μισό λεπτάκι, Γιώργο μου. Είναι ένα αυτοκίνητο που τρέχει κατά πάνω για να τον χτυπήσει. Εδώ τώρα λοιπόν σε αυτό είναι πολύ σοβαρό. Τον χτυπάει. Δηλαδή, αυτό είναι το σοβαρό της υπόθεσης. Ωραία. Δηλαδή, να σας είναι μαζευτήκαμε 30 να χτυπήσουν, να κάνουν σε όλα τα πράγματα. Πάει όμως ένα αυτοκίνητο ενώ προσπαθεί να φύγει. Ακούστε πόσο διαφορετικά είναι αυτό που λέτε. Προσέξτε,
αυτό το αυτοκίνητο που βλέπετε. Το πρώτο και μετά ακολουθεί δεύτερο φορτηγό. Ευτυχώς το φορτηγό. Το φορτηγό χτυπάει, έτσι. Ναι, σωστά. Λοιπόν, για το φορτηγό. Να το, αυτό. Ευτυχώς αυτό ακριβώς. Βλέπετε ότι χτυπάει δύο άτομα. Ποια δύο? Ο ένας από τους δύο είναι από τους κατηγορουμένους. Το φορτηγό δηλαδή χτυπάει αφενός με το θύμα, αφετέρου χτυπάει έναν από τους κατηγορουμένους. Τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή, θα σας πω. Ο οδηγός του φορτηγού ήταν σε κατάσταση αμόκ. Δεν πρόλαβε να φρενάρει. Φυσικά δεν ήθελε να χτυπήσει τον ανιψιό του. Χτυπάει τον ανιψιό του. Δείξτε το σημείο αυτό. Το δείχνω, το σημείο. Φαίνεται, να το δώσετε. Δεν υπάρχει λοιπόν πρόθεση. Αν υπήρχε πρόθεση να χτυπήσει, θα ήταν μόνος του. Σταματάει να το δω, δύο άτομα. Τάκ. Δύο άτομα, ακριβώς αυτό σας λέω. Ο ένας από αυτούς που... Ο ένας τρώει το περισσότερο. Όχι, αυτός που τρώει λοιπόν το περισσότερο, αυτός που τρώει το περισσότερο είναι ο Μισήρ, ο οποίος είναι κατηγορούμενος. Συγκατηγορούμενος. Άρα αυτού του είδους η επίθεση δεν είναι, φυσικά και έχει σωματική βλάβη, αλλά δεν έχει δόλο. Μάλιστα. Γιατί δεν μπορούσε να έχει δόλο να χτυπήσει και τον δικό του και τον άλλον το αυτοκίνητο. Ήταν σε κατάσταση αμόκ. Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Για τις τρεις επιθέσεις που λέτε ότι είχαν προηγηθεί, έχουν γίνει αντίστοιχες καταγγελίες στην αστυνομία? Βεβαίως, αμέσως. Όχι, έχω μείνει στην εισαγγελία. Αμέσως μετά. Και σε αυτό το σημείο, γιατί να σχολιάσω και κάτι άλλο. Θυγμένη από τον τρόπο που συντάχθηκε η δικογραφία, χωρίς να κάνουμε παράπονο και μομφή για κανέναν, είμαστε εμείς. Γιατί αν δεν δείχνατε εσείς το τσεκούρι που φαίνεται στην αρχή στα χέρια του... Πότε έγινε η μήνυση για αυτές? Ακούστε με λίγο. Ναι, δεν το είχε. Μου απαντάτε, τι να σας ακούσω. Δεν θα σας απαντήσω. Να πάρω και καμία απάντηση όμως. Λέτε τρεις επιθέσεις έγιναν. Έγιναν εκείνη τη μέρα που έγιναν αυτές οι επιθέσεις καταγγελίες στην αστυνομία, ναι ή όχι? Εκείνη τη μέρα συνελήφθησαν. Όχι εκείνη τη μέρα. Τις άλλες που προηγήθηκαν. Έγιναν, λέτε εσείς, προηγήθηκαν. Τις επόμενες θα σας πω. Θα μπορούσαν να κάνουν και κατά τη σύλληψη πάντως μήνυση. Ακούστε με λίγο, θα μπορούσαν να κάνουν κατά τη σύλληψη μήνυση, δήλωσαν αυτά που δήλωσαν, μετά η δικογραφία χάθηκε, με αποτέλεσμα να μην έχουμε εμείς στοιχεία της δικογραφίας για να ξέρουμε έναντι ποιον θα κάνουμε. Πάντως το ντοκουμέντο ήταν δικό μας ντοκουμέντο, δεν υπάρχει όπως ξέρετε σε δικογραφία, δεν υπάρχει πουθενά έτσι. Άρα δεν έχουν γίνει μηνύσεις. Είναι ντοκουμέντο από κάμερα. Φυσικά και έχουν γίνει. 27 δεκάτου. Δεν μας το απαντάτε όμως, τόση ώρα λέτε δεν μου απαντάτε. Λέω τρεις επιθέσεις λέτε έγιναν. Ακούστε με λίγο. Εγώ μιλάω με πέντε άτομα μαζί. Όχι, μιλάμε μαζί, πέντε άτομα δεν καταλαβαίνόμαστε. 27 δεκάτου, σας έχω το δικόγραφο, να σας πω και τον αριθμό πρωτοκόλλου. Όχι, μην μας το λέτε, δεν υπάρχει λόγος. Έγιναν λοιπόν. Δεν υπάρχει λόγος. Φυσικά και έγιναν. Να, έχω την έκθεση. Ωραία. Αυτοί εκεί οι άνθρωποι, με συγχωρείτε, αυτοί οι άνθρωποι εκεί που φαίνονται στο βίντεο ότι κρατάνε το θύμα τέλος πάντων, έτσι, το θύμα. Το κρατάνε και τον δέρνουν οι υπόλοιποι. Αυτοί αμήνονται, υποτίθεται. Ναι, δεν ξέρω γιατί υποτίθεται, αν κρατάνε έναν άνθρωπο με τσεκούρι. Άμα κρατάνε έναν άνθρωπο και δύο αμήνονται. Και εγώ πάω και τον βαράω, αυτό. Αν κρατάτε τσεκούρι και σας έχουν απειλήσει ότι θα έρθουν να σας σκοτώσουν, σαφώς και βρίσκεστε σε κατάσταση άμυνας ή κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Το θέμα είναι. Να ανοίξουν τα τηλέφωνα και να φανεί αν εκείνη τη στιγμή είχε πάρει τηλέφωνο και έλεγε «Βγες έξω, θα σε σκοτώσω». Αυτό είναι το σημαντικό. Αν ένας άνθρωπος κρατάει τσεκούρι. Έχει δίκιο. Βέβαια, καλά, αν υπάρχει τέτοιο, έχετε δίκιο. Ναι, αν έχει τέτοια μηνύματα, ας πούμε, που να δείχνει αυτό, ναι, βέβαια. Αν υπάρχει κάτι τέτοιο, αλλάζει το πράγμα. Αλλά απόπειρα δολοφονίας μπορεί να κάνεις και με τα στυλιάρια. Απόπειρα δολοφονίας, ανθρωποκτονίας, μπορεί να κάνεις και με ένα πιάτο. Μπορεί να κάνει με τα μαδέρια που κρατάνε. Εμείς τη μήνυση βέβαια που έχουμε κάνει, σίγουρα την κάνεις όταν κρατάς στα χέρια σου δύο άνθρωποι κρατάνε τσεκούρι. Και πηγαίνουν απρόκλητα σε ένα σπίτι. Τι το θέλουν το τσεκούρι εκεί πέρα? Για να αμυνθούν λένε εκείνοι πάντως. Για να αμυνθούν πώς, αφού προκύπτει ότι το τσεκούρι το είχαν ήδη στα χέρια. Παίρνεις προφανώς κάτι να αμυνθείς. Δεν ξέρω, λέω. Λέτε εσείς θέλετε αλλά να προχωρήσει αυτή η δίκη? Λίγο. Αυτό να πείτε μου. Συμπλοκή, εγώ. Μια στιγμή. Να σας πω κάτι. Όσο αφορά το τσεκούρι, αν το πρόβλημα, γιατί ακούστηκε κάτι για την εισαγγελία και για την αστυνομία. Ναι, το τσεκούρι δεν κατασχέθηκε. Αν δεν υπήρχε το δικό σας βίντεο, τσεκούρι για να έχω αυτόν τον ισχυρισμό, εγώ στο δικαστήριο δεν θα τον είχα.
Γιατί το βρήκαν. Χάρη σε εσά έχω τον ισχυρισμό. Το βρήκαν οι αστυνομικοί. Είπε πάντω ο άνθρωπο. Είπε ο άνθρωπο ότι υπήρχε ένα τσεκούρι στο αυτοκίνητο που το είχε για τη δουλειά του. Το βρήκαν. Το τσεκούρι γιατί δεν πήγαν το παρέ. Το ότι κρατούσε τσεκούρι στην εκπομπή σα το παραδέχτηκε. Ναι. Οι αστυνομικοί το βρήκανε. Το βρήκαν το τσεκούρι. Το πάντω στη δικογραφία δεν υπάρχει. Το βρήκανε. Πώ θα υπάρχει. Το βρήκαν όχι, εκεί. Το παραδέχεται ο ίδιο. Λέει ότι πήρα το τσεκούρι από το πόρτα γκάζ στο αυτοκίνητο για να αμυνθώ. Το είπε. Το είπε. Δεν κατάλαβα. Άρα έκανε γκάφα λέτε. Δεν έλεγε να το πει. Κατάθεση. Και το είχε και το είχε γιατί είναι εργαλείο της δουλειάς του είπε. Το είπε στην κατάθεση. Από τη στιγμή που λέει ότι βγήκε πριν ξεκινήσει η επίθεση και κουκούλωσε το αυτοκίνητο. Το βλέπουμε κουκουλωμένο εδώ μπροστά. Κρατούσε λοιπόν το τσεκούρι στα χέρια του. Ποια επίθεση. Από πού το πήρε το τσεκούρι. Πρώτα κρατούσε το τσεκούρι για να επιτεθεί και μετά ήρθαν οι άλλοι με τα στυλιάρια προκειμένου να το αφήσει και να με σκοτώσει. Υπήρχαν, να ρωτήσω το εξής. Όταν λέτε ότι υπήρχαν απειλές από την άλλη πλευρά, ναι. Είχαν γίνει κάποιες καταγγελίες στο αστυνομικό τμήμα για το ζήτημα αυτό ναι. Από τους εντολείς σας, κάποια καταγραφή. Οι απειλές αυτές που υπήρξαν δεν ήταν σε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Ήταν τα τελευταία 2-24 ώρα. Υπήρχε ένα. Οι απειλές υπήρχαν και τηλεφωνικές και θα γίνει και θα σε βρω εδώ και θα σε βρω εκεί. Και η κορύφωση αυτών των απειλών ήταν το περιστατικό που ήρθε. Μάλιστα. Και βλέπετε να μαζεύονται τόσα άτομα γιατί υπάρχει αυθόρμητη. Αυτή δεν είναι συγκατηγορούμενη. Και σωστά και εύλογα αναρωτιέστε πώς έγινε αυτό. Η οικογένεια είναι 3-4 άτομα κατηγορούμενοι. Οι άλλοι ήταν οι γείτονες που ξέρανε. Και να σας πω και κάτι άλλο γιατί το ρωτήσατε στην εκπομπή. Κανείς από τους κατηγορουμένους δεν έχει ποινικό μητρό. Ρωτήστε τι ποινικό μητρό έχει το φερόμενο θύμα. Μάλιστα. Να ρωτήσετε και να έρθει να απαντήσει τι ποινικό μητρό έχει και πόσες. Σίγουρα και το πόσο επόμενο διάστημα θα μας απασχολήσει αυτή η υπόθεση. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Γεωργαντή. Εγώ εδώ είμαστε και θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.